πάρα πολύ. Καλημέρα. Πάρα πολύ που σας βλέπω. Να είστε καλά. Ελάτε, ελάτε. Περάτε που είστε. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω. Ελάτε, ελάτε. Καλημέρα, τι κάνετε. Ναι. Νέους και κάθε χρόνο, αυτό είναι του Κοκκινιά η φωτογραφία και κάθε χρόνο είπαμε ότι θα αλλάζουμε για να δείχνουμε έτσι καινούριους καλλιτέχνες και πιο νέους. Θαυμάζει ο κόσμος όλος. Να είστε καλά, να είστε καλά. Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια. Ο καλύτερος πρωθυπουργός είχε η Ελλάδα ποτέ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Το βλέπουμε και στο δρόμο, πώς έχουμε καθαρίσει όλα και όλα. Έχουμε κάνει μεγάλη, πολύ σοβαρή προσπάθεια και νομίζω ότι η κοινωνία στήριξε. Μας στήριξε σε όλη την ηλικία με τον γιο μου. Τον γνωρίσαμε. Είχαμε την ευκαιρία να γνωριστούμε όταν ήμασταν στη Μαδρίτη. Ήμασταν στη Μαδρίτη το Δεκέμβριο του 19, ακριβώς πριν ξεσπάσει η κρίση του COVID. Μένετε, θα φύγετε αύριο. Ναι, αύριο. Πήγατε στο Τατόι, πήγατε. Όχι. Θα ήθελα πάρα πολύ την επόμενη φορά που θα έρθετε. Μου έχουν πει. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάμε μαζί και να μας μεταφέρετε και τις δικές σας αναμνήσεις από το Τατόι. Γιατί γίνεται μια πολύ σημαντική δουλειά. Νομίζω ότι έχουν αλλάξει λίγα μέσα από τόσα χρόνια τώρα. Ναι, θέλουμε να αναδείξουμε όλο το χώρο. Γιατί πράγματι ήταν παράληψη ότι ο χώρος ήταν τόσο παραμελημένος. Πάει πάρα πολλοί κόσμοι. Και τώρα θα είναι μια ευκαιρία. Έχουμε κάνει μια πολύ ωραία μελέτη. Συνολική για την ανάδειξη του χώρου, όλα τα παλιά κτίσματα, οι τάφοι, θα κάνουμε μια πολύ ήπια ανάπτυξη, θα ξαναδώσουμε ζωή στο αγρόκτημα, θα παράγουμε αγροτικά προϊόντα και θα το κάνουμε έναν πόλο επισκέψιμο για όλους τους πολίτες, ειδικά του Λεκανοπεδίου. Θα γίνει κάτι πολύ ωραίο. Την επόμενη φορά θα χαρώ πάρα πολύ να σας ξεναγήσω.